Φίλες και φίλοι του Nexdeal, καλησπέρα από την αυτοκίνηση Anytime 2019, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και αυτή την Κυριακή 17 του μήνα στο πρώην δυτικό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι επισκέπτες θα έχουν ευκαιρία να απολαύσουν 32 πανελλαδικές πρεμιέρες, καθώς και 150 νέα μοντέλα σύγχρονης τεχνολογίας, όπου σαφώς την τιμητική τους έχουν τα υβριδικά και τα αμυγός ηλεκτρικά. Πάμε να τα γνωρίσουμε. Στην αυτοκίνηση Anytime 2019 θα δείτε υβριδικά μοντέλα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, όπως το DS7 Crossback Hybrid 4x4, το Peugeot 3008 Plug-in Hybrid, καθώς και την BMW με τις Plug-in Hybrid εκδόσεις των X3 και X5. Επίσης, η Hyundai δίνει το παρόν με το Kona Hybrid, η Volkswagen με τον ανανεωμένο Passat GTE, η Subaru με το Forester XV e-Boxer, καθώς και η Volvo με το XC90 V5. Το μέλλον όμως είναι αμυγός ηλεκτρικό και μας το αποκαλύπτουν η Peugeot με το E208, η Opel με το Corsa E, η Kia με το e-Niro και η Soul, η DS με το DS3 Crossback e-Tense, η Mercedes με την EQC, η Mini με το Cooper SE, αλλά και η Volkswagen με τον ανανεωμένο e-Up. Σαφέστατα, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στην 8η γενιά του Volkswagen Golf, καθώς και στο νέο Peugeot 208, αλλά και στο All New Renault Clio και το Opel Corsa που δίνουν δυναμικά το παρόν. Εξέχουσα θέση κατέχει και η BMW σειρά 1 που πλέον είναι προσιδιοκίνητη. Έχουμε για πρώτη φορά τη νέα BMW X3 σε plug-in υβριδική έκδοση, ένα μοντέλο το οποίο είναι εξαιρετικό, με κουβλητική σχεδίαση, πολυτελέστατο, με ένα τρομερό ισχυρό κινητήρα ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αποδοτικός. Μιλάμε για 294 ύπους. Συν το γεγονός ότι έχουμε και τη δεύτερη γενιά της νέας plug-in υβριδικής X5 και επίσης τη νέα BMW σειρά 1. Πέρα από τη σειρά 1 όμως έχουμε και την καινούργια X1. Πείτε μας δύο λόγια για αυτήν. Η νέα BMW X1 καταρχήν είναι το προηγούμενο μοντέλο, είναι το best seller της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των πολυτελών SUV. Τώρα έρχεται ανανεωμένο, ακόμα πιο φρέσκο, με ακόμα πιο επιβλητική εμφάνιση, μεγαλύτερη μάσκα μπροστά, σε κινητήρες των 1500 κυβικών, βενζίνης και ντίζελ, με φτάρι κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσει την ήδη επιτυχημένη πορεία του και στην ελληνική αγορά. Παρατηρούμε ότι η ελληνική αγορά ανακάμπτει και ανακάμπτει καλά. Μια εκτίμηση για την επόμενη χρονιά, για το 2020, τι βλέπετε? Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η αγορά αυτοκινήτου έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα και ειδικά από τον Ιούλιο και μετά. Πιστεύω ότι αυτή η άνοδος θα συνεχιστεί. Αυτό που πρέπει να γίνει σίγουρα είναι πρέπει καταρχήν να μειωθεί η φορολογία των αυτοκινήτων, όχι μόνο των πελατών που αγοράζουν αυτοκίνητο για δική τους χρήση, αλλά και των εταιρικών πωλήσεων, εταιρικών πελατών. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Τα SUV μας εντυπωσίασαν περισσότερο και είναι καινούργια για τη χώρα μας, είναι η Mercedes GLB, το Mazda CX-30, το οποίο απέσπασε και 5 αστέρια στο τελευταίο τεστ του Euro NCAP, το Skoda Kamiq, το Volkswagen T-Roc R και T-Roc Cabriolet. Το πλέον εντυπωσιακό πρωτότυπο είναι η Mercedes Vision EQ Silver Arrow, με το μονοθέσιο να αποτείει φόρο τιμής στην W125 του 1937. Η απόδοση του ηλεκτρικού συστήματος αγγίζει τους 750 ύπους, ενώ η λεπτή επαναφορτιζόμενη μπαταρία που βρίσκεται στο κάτω μέρος του υπόσχεται αυτονομία 400 χιλιόμετρων.